Η κυρία Ειρήνη, 58 ετών από το Ηράκλειο, είναι μία από τις γυναίκες που επιχειρήθηκε να εξαπατηθεί μέσω της γνωστής απάτης με το τηλέφωνο για τροχαίο δυστύχημα που υποτίθεται ότι προκάλεσε ο γιος της. Πίστηκα ότι πράγματι επειδή του είχαν συμβεί κάποια άλλα γεγονότα και άκουσα τη φωνή που ήταν η ίδια του παιδιού μου. Οπότε πίστεψα ότι πράγματι συνέβη κάτι στο παιδί. Οι επιτίδοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, μιμούμενοι τη φωνή του γιού της, της είχαν ζητήσει 60.000 ευρώ, χρήματα που υποτίθεται ότι θα έδινε για να μην πάει ο γιος της, που ζει στην Αθήνα, στη φυλακή για το τροχαίο. Ήμουν έτοιμη να βάλω χρήματα και αυτή τη στιγμή βρέθηκε η αδερφή μου ξαφνικά στο σπίτι, η οποία με άκουσε και μου λέει, μα τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Ενώ εγώ είχα και η αστυνομία είπε ότι η μητέρα το σοκ που παθαίνει αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογικό. Έχοντας όπως λέει πιστή να δώσει τα χρήματα που θα περνούσε να πάρει από το σπίτι της κάποιος που θα έστελναν αυτοί που της τηλεφώνησαν, η ίδια έσωσε τις όποιες οικονομίες της τελευταία μόλι στιγμή με την παρότρινση της αδερφής της να πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Όπως λέει, μόνο εκείνη την ημέρα υπήρχαν 35 καταγγελίες. Σαν μητέρα πανικοβλήθηκα φυσικά, έπαθα φοβερό σοκ. Μετά το κατήγγειλα στην αστυνομία, εκείνη τη μέρα είχαν συμβεί 35 περιστατικά. Τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας για το σύγχρονο έγκλημα αποτελούν μάστιγα. Όπως προκύπτει από την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ ή περίπου 35.000 ευρώ κατά μέσο όρο την ημέρα έκαναν φτερά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων το πρώτο εξάμηνο του 2022, με τους απατεώνες του διαδικτύου να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις εξαποστάσεως συναλλαγές. Απλώς προσέχουμε να μην δίνουμε τα στοιχεία και να προσέχουμε την κάρτα μας. Ειδικά τα στοιχεία της κάρτας δεν πρέπει να δίνονται πουθενά. Να μην εμπιστευόμαστε, διότι δυστυχώς έχουμε προχωρήσει σε μια εγκληματικότητα που δεν μπορούμε να την προλάβουμε. Επειδή τις περισσότερες φορές θύματα σε αυτού του είδους απάτες πέφτουν μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, στην Κρήτη η αστυνομία ξεκίνησε ήδη παγκρίτια εκστρατεία ενημέρωσης. Σήμερα στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ηλικιωμένοι συμμετείχαν σε εκδήλωση, στη διάρκεια της οποίας στελέχη της αστυνομίας τους πληροφόρησαν για τους κινδύνους και πώς να τους αποφεύγουν. Έχουν άγχος, φοβούνται, δεν ξέρουν πολλές φορές πώς να προφυλαχτούν, ειδικά αυτά τα τελευταία ηλεκτρονικές απάτες και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και διαρρήξεις. Είναι, υπάρχει ένας φόβος. Γίνονται όλα ηλεκτρονικά και με κινητά, δηλαδή γίνεται κινητή παρακολούθηση και είναι μια ομάδα ύστερα η οποία δρά επικίνδυνα. Στο σύνολό τους πάντως οι ηλικιωμένοι εμφανίστηκαν αγχωμένοι από τέτοιες επιθέσεις, εξηγώντας ότι τα νέα μορφής εγκλήματα με τη χρήση της τεχνολογίας βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε ηλικίες που δύσκολα μπορούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.